χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 12. Δεν είναι ώρα για μείωση φόρων, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, βάζοντας τέλος στις συζητήσεις για το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το ενδεχόμενο αυτό είχε αποκλείσει και το Υπουργείο Οικονομικών σε χθεσινή ανακοίνωσή του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Το Παρίσι έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών που επιρρύπτει στο Συριακό καθεστώς τη χρήση χημικών όπλων στις 21 Αυγούστου, ενισχύοντας έτσι την πίεση για στήριξη σε επέμβαση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Συρίας προειδοποιεί σε συνέντευξή του στη γαλλική Φιγκαρό πως χτύπημα εναντίον της Δαμασκού θα πυροδοτήσει χάος και επέλαση του εξτρεμισμού σε ολόκληρη την περιοχή και κατηγορεί οι ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία πως δεν έχουν πραγματικά στοιχεία για χρήση του χημικού οπλοστασίου από την πλευρά του. Μήνυμα ενότητας, αυτοσυνειδησίας και προοπτικής της Δημοκρατικής Παράταξης αλλά και της κεντροαριστεράς της ευθύνης χωρίς ηγεμονισμούς στέλνει το ΠΑΣΟΚ με το διήμερο πολιτικό επιστημονικό συνέδριο που συνδιοργανώνει με το ΙΣΤΑΜΕ με αφορμή την 31η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Όλο το ρεπορτάζ στο Zoogla.gr. Την Ανιούσα πήρε η τιμή της αμόλυβδης λόγω των εξελίξεων στη Συρία, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τις τελευταίες 15 ημέρες περίπου, η μέση τιμή της βενζίνης έχει ακριβήνει γύρω στα 3 λεπτά το λίτρο και από 1,703 που ήταν στις 15 Αυγούστου, σκαρφάλωσε στα 1,73 ευρώ. Κατά το ίδιο διάστημα, παρατηρείται άνοδος και στις διεθνείς τιμές. Όλο το ρεπορτάζ στο Zoogla.gr. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο πρόσκαιρες βροχές στο Βόρειο Αιγαίο και σε ορεινά υπηρετικά τμήματα, περιμένουμε σήμερα Τρίτη. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Αυτά ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Επόμενη προγραμματισμένη ενημερωσή σας στις 5 το απόγευμα. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.